Γεια σας, Λέλας Handmade Artisan Shops εδώ. Κάποια στιγμή είχα πετύχει τυχαία ένα βίντεο που έδειχνε πώς σχεδιάζουν κάποιοι καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν ακριλικά χρώματα αφηρημένους πίνακες. Και μου άρεσε πάρα πολύ η τεχνική και σκέφτηκα να το δοκιμάσω στο σαπούνι. Λέγεται Tree Ring Method. Tree Ring είναι τα νερά του ξύλου. Επίσης, το σημερινό βίντεο θα είναι λίγο πιο μεγάλο και πιο επεξηγηματικό από τα προηγούμενα και ο λόγος είναι ότι αφενός μεν μπορεί κάποιοι από εσάς να μην έχετε δει τα προηγούμενα βίντεο και δεύτερον, γιατί από τότε που ξεκίνησα να φτιάχνω αυτά τα βίντεο έχω αλλάξει λιγάκι τον τρόπο που δουλεύω με βάση την εμπειρία που αποκτώ κάθε φορά, οπότε θα σας δείξω αναλυτικά πώς φτιάχνω τώρα τα σαπούνια, δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από πριν. Οπότε πάμε να δούμε αν αυτή η μέθοδο σχεδιασμού που βρήκα, που δεν έχει καμία σχέση με τα σαπούνια, αν μπορεί να εφαρμοστεί στη σαπονοποιία. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της χειροποίητης δημιουργίας είναι πώς οργανώνουμε το χώρο εργασίας μας. Ειδικά στη σαπονοποίηση, επειδή μερικές φορές έχουμε πολύ λίγο χρόνο αντίδρασης όταν τα πράγματα πάνε λίγο στραβά, πρέπει να έχουμε όλα τα υλικά μας και τα εργαλεία μας αναχείας. Πάντα ξεκινάω με το νερό, το οποίο το ζυγίζω σύμφωνα με τη συνταγή μου, προσθέτω το αλάτι που κρίνω και αφού διαλυθεί καλά το αλάτι μέσα στο νερό, προσθέτω την καυστική σόδα. Γιατί βάζω αλάτι. Το αλάτι βοηθά τη σαπουνόμαζα να σκληρύνει πιο γρήγορα και άρα να βγει πιο γρήγορα από το καλούπι. Η ποσότητα που βάζω πλέον στα σαπούνια μου είναι ένα κουταλάκι του γλυκού για κάθε 450 γραμμάρια λάδια. Και χρησιμοποιώ πάντα κουταλάκια με ζούρα, δεν παίρνω δηλαδή το κουτάλι του καφέ, γιατί θέλω να έχω έλεγχο των συνταγών μου και να ξέρω ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να πήγε στραβά, τι πρέπει να αλλάξω. Δηλαδή κρατάω πάντα τις συνθήκες και τα δεδομένα ίδια. Καθ' όλη τη διάρκεια της συνταγής, πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι η πιπέτα. Εγώ θέλω 196,1 νερό και έχω βάλει 207,5. Αφαιρώ το περιττό νερό και μάλιστα μου δίνει και μεγαλύτερο έλεγχο προς το τέλος. Ορίστε! Τώρα θα προσθέσω το αλάτι. Οι κουταλιές είναι κοφτές. Και χρησιμοποιώ ένα δευτέρι του καφέ για να ανακατευθεί πλήρως το αλάτι μου στο νερό. Κάθε συστατικό και εργαλείο που δεν χρειάζομαι πια το βάζω στην άκρη. Γιατί στο τέλος θέλω να έχω έναν πάγκο ελεύθερο, χωρίς πολλά-πολλά, για να μπορέσω να κάνω τα χρώματά μου, τα σχέδιά μου. Εκτός από αλάτι, για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή για να βγει πιο γρήγορα το σαπούνι από το καλούπι, μπορείτε να προσθέσετε γαλακτικό νάτριο. Με το γαλακτικό νάτριο, εγώ δεν τα έχω πάει πολύ καλά. Στο κόψιμο μου το θρηματίζει. Θέλει λίγο μελέτη παραπάνω από την πλευρά μου. Επειδή με το αλάτι τα έχω βρει πολύ πιο εύκολα, και να πέσει λίγο παραπάνω λιγότερο δεν έγινε τίποτα. Ενώ στο γαλακτικό νάτριο θέλει προσοχή. Για την ώρα το έχω αφήσει. Θα πειραματιστώ στο μέλλον. Τώρα θα ζυγίσω την καυστική σόδα. Επειδή αυτό είναι ψιλοθρηματισμένο, ήταν κάτω-κάτω στο σακουλάκι και θα έχει αιωρούμενα σωματίδια, παίρνετε αυτές τις μασκούλες από το φαρμακείο για να μην τα αναπνέετε. Και πολύ σημαντικό, γάντια. Νερό με αλάτι, καυστική σόδα. Η σόδα μπαίνει στο νερό. Όχι το νερό στη σόδα. Αν μπει το νερό στη σόδα, θα κάνει παφ. Πώς είναι το ξεβολωτικό για τα σιφόνια? Έχετε δει που βγάζει ατμούς και κάνει παφ και τα λοιπά, υδροξίδιο του νατρίου έχει μέσα, εκτός των άλλων. Επειδή αυτό θα βγάλει κάποιες αναθυμιάσεις, είμαι στην κουζίνα, θα ανάψω τον άπορο φυτήρα και θα κάνω τη μίξη. Αυτό τώρα έχει λιώσει, είχε αναμειχθεί, είχε ανεβάσει πάρα πολύ θερμοκρασία ήδη. Δύο περιπτώσεις. Ή το αφήνουμε λίγο να κρυώσει και μετά το βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει γρήγορα. Ή όπως στη δική μου περίπτωση, θα τα αφήσω να κρυώσει μόνο του. Όσο περιμένουμε λοιπόν να κρυώσει το διάλειμμα της καυστικής σόδας, μπορούμε να ασχοληθούμε με τα λάδια μας. Τα οποία είναι ελαιόλαδο, λάδι καρύδας, μην κοιτάτε που το έχω βάλει τώρα εδώ σε δοχείο χρώματος, για να μου χωρίσει στο ντουλάπι το έκανα. Αμυγδαλέλαιο, βούτυρο καριτέ. Το καστορέλαιο δεν το πολύ συμπαθώ, αλλά θέλω να το τελειώσω, να το χρησιμοποιήσω. Το καστορέλαιο είναι ένα πολύ σπαστικό λάδι, σου χαλάει ασύλληπτα την υφή του σαπουνιού άμα βάλεις πολύ, είναι πολύ παχύρευστο. Βέβαια δίνει κρεμμώδια φρό και συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με το λάδι καρύδας. Κάνει δηλαδή ωραίο αφρισμό. Απλά το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να επιταχύνει το ίχνος και μετά στη χρήση κάνει πολύ λασπερό σαπούνι. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ ας πούμε θα βάλω γύρω στα 2% καστορέλαιο, ίσα και ίσα για να πάρω αυτή την κρεμμώδη την υφή. Πιο πολύ βάζω πάντα ελαιόλαδο, σε αυτή τη συνταγή δηλαδή είμαι στο 50%. Λάδι καρύδας θα πάω στο 28%. Το αμυγδαλέλαιο είμαι στα 8%.
Και αυτό θα βάλω 12%. Λοιπόν, να τα δούμε και λίγο από κοντά. Επειδή είναι καλοκαίρι, το λάδι καρύδας τώρα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υγρό. Το χειμώνα αυτό πίζει. Και εδώ είναι και το βουτυρό, το sea butter, το οποίο είναι εξαιρετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Το συμπαθώ γιατί έχει ουσίες που δεν σαπωνοποιούνται, όπως και το σισαμέλαιο. Οπότε φτιάχνει ένα πολύ καλλιντικό σαπούνι. Και είμαι τώρα εδώ, περιμένω να λιώσουνε. Όσο περιμένω τώρα εδώ να ανέβει η θερμοκρασία των λαδιών και να λιώσει και το βούτυρο καριτέ, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας. Λοιπόν, έχω το εξής θέμα. Και όποιος ξέρει να μου πει, έχω ρωτήσει τον Καλογερόπουλο, δεν ξέρω να μου απαντήσουν. Μου κάνει αυτή την μπέτσα το διάλειμμα της καυστικής σόδας, το οποίο δεν ξέρω τι είναι, και επειδή με εκνευρίζει, και επειδή δεν ξέρω αν επηρεάζει τη διαδικασία της απονοποίησης, συνήθως το φιλτράρω. Υποψιάζομαι ότι μπορεί να είναι καυστική σόδα η οποία ξανακρυσταλώνεται επειδή έχει πέσει η θερμοκρασία του μείγματος. Με την καυστική σόδα που έπαιρνα από το μάνι δεν μου το έκανε αυτό. Τώρα δεν ξέρω, άμα έχετε υπόψη σας, απαντήστε μου στα σχόλια κάτω τι μπορεί να είναι. Γιατί αν είναι καυστική σόδα σημαίνει ότι πάει χαμένο όλο αυτό εδώ. Λοιπόν, τα λάδια έχουν φτάσει γύρω στους 58 βαθμούς. Ακόμα δεν έχει λιώσει το βούτυρο καριτέ, θα περιμένουμε. Ταυτόχρονα πρέπει να ανεβάσω τη θερμοκρασία του διαλύματος της καυστικής σόδας, οπότε το έχω βάλει σε μπεν μαρί. Λοιπόν, και περιμένοντας τα λάδια να έρθουν στα ίσα τους με το διάλειμμα της σόδας, θα ασχοληθώ με το καλούπι μου. Θα ντύσω το καλούπι μου με αυτό το εξαιρετικό υλικό, λέγεται freezer paper, δεν το πουλάνε στην Ελλάδα. Είναι χαρτί που από την μία πλευρά έχει ένα πλαστικό φιλμ. Ας είναι καλά το eBay. Λοιπόν, πώς το ντύνω. Βάζω δύο μικρές λωριδίτσες εδώ. Το freezer paper τοποθετείται με το πλαστικό μέρος προς τα πάνω. Και επειδή αυτό το πλαστικό δεν κολλάει καλά σε λωτέι και χαρτοτενία, χρησιμοποιώ αυτά τις τσίχλες για τον τοίχο για να το πιάσω. Λοιπόν, το καλούπι μας είναι έτοιμο ντυμένο. Γιατί το ντύσαμε? Αφενός μεν προστατεύουμε το καλούπι από τη σαπουνόμαζα, αφετέρου δε είναι πιο εύκολο να βγάλουμε μετά το σαπούνι από το καλούπι. Κάνουμε ένα χλάτς, εδώ τραβάμε το χαρτί και βγαίνει. Αλλιώς η σαπουνόμαζα θα κολλήσει στο ξύλο και θα μας διαλυθεί το σαπούνι καθώς βγαίνει. Λοιπόν, μια ακόμα δουλειά έχει μείνει. Θα πρέπει να διαλύσω τα χρώματα στα λάδια της συνταγής. Οπότε βάζω μία κουταλιά της σούπας λάδι για κάθε μία κουταλιά του γλυκού χρώμα που θα χρησιμοποιήσω. Το διοξείδιο του τιτανίου το περνάω πάντα από τρυπητό γιατί κάνει κόμπι. Συμβαίνουν αυτά, το δευτήρι του καφέ χάλασε. Ταρα! Τα λάδια και η καυστική σόδα έχουν φτάσει περίπου στην ίδια θερμοκρασία και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το πρώτο βήμα της συνταγής, που είναι να ενώσουμε το λάδι με την καυστική σόδα. Είναι περίπου στους 60 βαθμούς Κελσίου. Γενικώς προτιμώ να σαπωνοποιώ σε αυτή τη θερμοκρασία. Ο στόχος μου είναι να είμαι σε ελαφρύ προς μεσαίο ίχνος. Τώρα θα χωρίσω τη σαπουνόμαζα σε τρία ίσα μέρη για να ασχοληθώ με τα χρώματα. Διαφορετικά, πάντα πάμε από το πιο ανοιχτό στο πιο σκούρο για να μην χρειάζεται να πλένουμε το αναδευτήρι μας μεταξύ χρωμάτων. Τώρα θα ρίξουμε σε αυτό το ποτήρι, σε layers, τη σαπουνόμαζα. Χρησιμοποιούμε τη σπάτουλα για να πέσουν τα χρώματα το ένα πάνω από το άλλο και όχι το ένα μέσα στο άλλο. Είναι σημαντικό αυτό για να μπορέσει να βγει το σχέδιό μας. Άρα κυλάει το χρώμα πρώτα στη σπάτουλα
για να πέσει από κοντά στο δοχείο. Ξεκινάει πάρα πολύ σιγά, με αρχές κινήσεις από το κέντρο και αρχίζει και κάνει κυκλικές κινήσεις στο κέντρο. Βλέπετε ήδη τι γίνονται δακτύλοι με το χρώμα που θυμίζουν νερά ξύλο. Λοιπόν, θέλει πιο αραιό ίχνος. Το κανονικά στο τελάρο το γυρνάνε κιόλας. Μετρώει να κάνω swirls. Θα κάνω. Λοιπόν, γιατί το αποκανάω. Αφενός μεν, ό,τι μπουρμπουλίθες έχει, ανεβαίνει στην επιφάνεια, φετέρου δε. Επειδή μου στερεοποιήθηκε λίγο πιο γρήγορα από όσο ήθελα, το κοπανάω για να ισιώσει. Βάζουμε και τα χωρίσματα. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί και να γίνει και θα το ανοίξουμε αύριο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Για να το δούμε και από κοντά. Αποκαλυπτήρια. Εδώ λοιπόν βλέπετε το πρόβλημα του να χρησιμοποιείς ελαιόλαδο και μάλιστα σκούρο. Κάνει την σαπουνόμαζα πάρα πολύ κίτρινη, με αποτέλεσμα τα ανοιχτόχρωμα χρώματα να τα καταπίνει. Το άσπρο έχει σχεδόν εξαφανιστεί με το κίτρινο και το μόνο που φαίνεται πιο έντονο είναι το πορτοκαλί. Πάμε λοιπόν τώρα να βγάλουμε τα χωρίσματα και να δούμε τα σαπούνια από κοντά. Σας έλεγα με το χαρτί. Άρα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα θα βγουν. Να. Τα συμπεράσματά μου χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο. Πρώτον, εντάξει, το προφανές, αν ήταν πιο έντονα τα χρώματα, θα βγαίνει πιο εντυπωσιακό το σαπούνι. Αλλά δεν μας πειράζει, ωραία είναι και αυτά τα πιο απαλά χρωματάκια. Μπορώ να νικήσω, ας πούμε, την κιτρινίλα της σαπουνόμαζας, βάζοντας περισσότερα μάικα στη συνταγή. Αλλά αυτό βέβαια έχει κίνδυνο μετά, όταν χρησιμοποιώ το σαπούνι, να μου βγάζει χρώμα. Το επόμενο είναι ότι το σχέδιο αυτό μοιάζει πάρα πολύ με το column swirl. Οπότε σκέφτομαι ότι ήταν αρκετός μπελάς, περισσότερος από το column swirl. Ας αφήσουμε λοιπόν στους καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν ακριλικά χρώματα τη μέθοδό τους αυτή και αν θέλουμε εμείς να δουλέψουμε αυτού του είδους τα σχέδια, μπορούμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε το column swirl, το οποίο ναι μεν είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά είναι λιγότερο μπελαλίδικο από αυτή τη μέθοδο. Παρ' όλα αυτά διασκέδασα πάρα πολύ φτιάχνοντας αυτό το σαπούνι. Σας ευχαριστώ λοιπόν που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τα δικά σας σαπούνια.